σας. Πες τα όλα, ρε! Πες τα, ρε! Μη σε πλακώσω! Πες τα! Γρήγορα, πες τα! Θα τα πεις! Ρώτα τον! Τι κάνεις εδώ πέρα με τον κύριο Κωνιντόπουλο? Σε πιάσαμε από αυτό φόρο στη Χαλκιδική. Έχουμε κάνει ένα CD. Έχει βασικά κάνει ένα CD ο κύριος Κωνιντόπουλος με τις Ρούλιας Brothers. Όπου σε ένα τραγούδι συμμετέχω κι εγώ. Σαν τι συμμετέχεις? Σαν μουσικός. Τι παίζεις? Παίζω τζουρά στο τραγούδι και γενικά μπουζούκι. Η εμπειρία? Η εμπειρία ήταν πολύ καλή και μέσα στο στούντιο και αυτά. Το ευχαριστήθηκα. Ο κύριος Κωνιντόπουλος. Πότε το ευχαριστήθηκες, όταν τα άκουσες? Και μέσα στο στούντιο ήταν πολύ ωραία. Και όταν τα άκουσες, Και όταν τα άκουσες ήταν ακόμα. Το αποτέλεσμα. Εσείς, κύριε Κωνιντόπουλο. Πες τα, είπα όλα. Μολόγατα. Τι θέλει να σου πω εγώ? Να τα πει εκείνος. Εγώ στα είπα προηγουμένως. Το παιδί. Είναι ψηλό παιδί, γαλανό. Όχι, δεν είναι γαλανομάτι, αλλά είναι ωραίο παιδί. Είναι 17 χρονών. Μικρός. Και για να φύγουμε από την πλάκα, είναι πολύ ταλαντούχος, όντως. Όντως, και το λέω με τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προσέλθεται. Όχι, εννοώ ότι το λέω ειλικρινά. Ωραία. Εξάλλου η μαμά τον αγαπάει και τον καμαρώνει τόσο πολύ. Κρίμα όμως που δεν είχες εδώ τα όργανα να ακούσουμε και live κάτι. Εδώ τα έχουμε. Εδώ τα έχουμε τα όργανα, αλλά δεν το κατάλαβα αυτό. Έτσι τσάμπα θα ακούσεις εσύ live. Άκου πράγματα, ρε. Τσάμπα θα ακούσω live. Το αξίζω εδώ πέρα στην ακροθαλασσιά. Θα κάνετε μια καντάδα οι δυο σας στην υπέροχη Βέννη. Α, μπράβο. Λοιπόν, και έπετε συνέχεια, λες? Ναι. Αλλά. Πες τα, ρε! Τι να πω. Μέχρι πριν ήσουν αλλαλίστατος, τώρα τι έγινε? Τι έπαθες? Δεν ξέρω. Βεβαίως, θα έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε μέλλον. Γιατί εγώ μου αρέσει να έχω δίπλα μου νέα παιδιά και ωραία παιδιά. Και τους δίνεται βήμα. Και ωραία παιδιά. Ωραία. Καλή επιτυχία και έχω και ένα βιολιτζί ο οποίος κρύβεται όμως. Άλλος, τι ναι. Βασικά πολύ ντροπαλή. Η ορχήστρα δεν πειράζει. Όχι, η ορχήστρα, ο βιολιτζής μου είναι ντροπαλός. Οι υπόλοιποι άστο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Τα πες. Τα μην ξαναμιλήσεις, καίκες. Εντάξει.